συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης 11 Φεβρουαρίου του 2016. Είναι τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου σύμφωνα με την πρόσκληση που έχετε λάβει με αριθμό πρωτοκόλλου 3405 στις 5 Δευτέρου του 2016. Μετά την διαπιστωθήσα απαρτία, ξεκινάει η συνεδρίασή μας με μοναδικό θέμα προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2016 σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμό πρωτοκόλλου 2395 κάθετος 26 πρώτου του 2016. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο κύριος Δημήτρης Αναστόπουλος, έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα έγγραφα που είπε ο κύριος Πρόεδρος, δηλαδή την εγκύκλιο 4 στις 26 πρώτου 2016 του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητής Ανασυγκρότησης, καθώς και το 7308 στη 1 Δευτέρου 16 έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα πρόσληψης εξειδικευμένου τακτικού προσωπικού των κατηγοριών πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης το πολύ για 10 θέσεις με απόφαση του Ελληνικού Δημοτικού Συμβουλίου. Οι 10 θέσεις αυτές των κατηγοριών πίεσεων και ταφέψεων θα πρέπει να είναι ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητα πρόσληψης με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες. Για να υποβληθεί σχετικό αίτημα, θα πρέπει στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου να υπάρχουν αντίστοιχες καινές θέσεις, καθώς και η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνησης της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού από το Δήμο. Πρέπει επίσης να προσθέσω ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, δίνεται έμφαση σε εξειδικευμένο προσωπικό για πολυοδομίες, οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες. Η διαδικασία είναι μέσω ΑΣΕΠ, ως γνωστόν οι προσλήψεις των ΙΕ και ΔΕΛΤΑΕ όλων των κλάδων των ειδικοτήτων έχουν ανασταλεί μέχρι τις 31/12/2016. Συνεπώς μιλάμε μόνο για πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση. Επίσης, δεν πρέπει να περιληφθούν οι θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα σε εμάς, αναφέρεται στις αυτές που έχουν βγει για τα 55 άτομα του διαγωνισμού της προκήρυξης του 2008. Στον οργανισμό που έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12 καινές οργανικές θέσεις, όπως προκύπτει από την εισήγηση που έχετε στα χέρια σας. Από τις παραπάνω θέσεις, καινές θέσεις, παρακαλούμε όπως εγκρίνεται, την πρόσληψη 10 ατόμων τακτικού προσωπικού για τις παρακάτω αναφερόμενες θέσεις και με την ιεράρχηση που αναφέρεται, για τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα πρόσληψης για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου μας. Ειδικότερα. Πρώτον, ένα ΙΕ5 μηχανολόγο μηχανικό, ηλεκτρολόγο μηχανικό, μηχανολόγο ηλεκτρονικό, ηλεκτρολόγο μηχανικό. Δύο, ένα ΙΕ αρχιτέκτονα μηχανικό. 1 ΠΕ3, 1 ΠΕ πολιτικό μηχανικό, 4, 1 ΤΕ τεχνολογίας διαφωνίας, 5, 1 ΤΕ διοικητικού λογιστικού, 6, 2 ΤΕ οικονομικού λογιστικού, 7, 1 ΠΕ περιβάλλοντος, 8, 1 ΤΕ νοσηλευτών και 9, 1 ΤΕ3 τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών, συνολικά δηλαδή για 10 θέσεις. Για τις παραπάνω θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης είναι τα οριζόμενα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα 50/2001 αναθέσεις. Δηλαδή αναφέρεται τι δίπλωμα ή τι πτυχίο πρέπει να έχει κανείς, αν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γνώση υπολογιστή, αυτά είναι περιοριστικά, δεν υπάρχει δυνατότητα αυξομοίωσης με βάση το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, όπως προκύπτει και από σχετική βεβαίωση στις διεύθυνσεις των οπτικών υπηρεσιών. Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ευχαριστώ, κύριε Γενική Γραμματέα. Αφού ενημερώσω το Σώμα ότι από την Λαϊκή Συσπήρωση Ηλιούπολης με ενημέρωση επικεφαλής της η κυρία Τσατσούλη, ότι λόγω προσωπικού κολλήματος δεν θα είναι σήμερα στην συνεδρίαση,
όπως και ο κύριος, ο συνάδελφος, ο κύριος Μαργαρόνης Παναγιώτης. Επίσης, είναι γνωστό σε εμάς ότι ο κύριος Ευσταθίου Αναστάσιος είναι σε αναρωτική άδεια. Ο κύριος Πανταζόπουλος Δημήτρης από το ΕΝΑΚ με ενημέρωσε ότι λόγω προγραμματισμένης υποχρέωσης που είχε σήμερα δεν θα μπορεί να παρευρεθεί στην συνεδρίασή μας. Το ίδιο και η κυρία Πίκουλα Αργυρό, η οποία είναι σε κάποιες επιτροπές, οι οποίες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και ο κύριος Σόφης είναι εκτός Αθηνών. Τόσο η Λαϊκή Συσπήρωση όσο και ο κύριος Σόφης μου έχουν στείλει τις θέσεις των παρατάξεών τους, όπως και ο κύριος Πανταζόπουλος μου είπε ότι και εκείνος θα δώσει τις δικές του τις απόψεις, αφού αρχικά τονίζει ότι συμφωνεί με την πρόσληψη των 10 ειδικοτήτων. Λοιπόν, να ρωτήσω στο σημείο αυτό εάν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω στην εισήγηση που μας έκανε ο Γενικός Γραμματέας και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις. Κύριε Κοπατήλη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πέρα από το δεσμευτικό των ειδικοτήτων που ζητάει το Υπουργείο, εάν οι γενναίες θέσεις σε αυτές ακριβώς τις θέσεις ήταν 12, πόσες ήταν, δεν θυμάμαι. Από τον ΟΕΗ δηλαδή. Αυτό ήταν που ήθελα να ρωτήσω. Εάν κατά κάποιο τρόπο συμφωνούν, δηλαδή να το πω λίγο διαφορετικά, η επιλογή, δηλαδή έπρεπε να είναι και καλά από αυτές τις 12 επιλογές, αν ρωτήσουμε κατά γράμμα την οδηγία του Υπουργείου και τίποτα παραπέρα. Οι άλλες δύο επίσης ήταν επιτρέπετε. Δηλαδή, ποιες περισσέπαμε, δηλαδή αν μας λέγανε 12, πού τις βάζαμε αυτούς. Να δούμε και λίγο τις καταγραμμές της κρίσης για αυτό. Ναι. Είναι ο 11ος, ας πούμε, είναι τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός και ο 12ος είναι ο γιατρός, πίεσαν γιατρός. Ωραία. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Ναι, κύριε Ραγώστο. Η εγκύκλειος για την πρόσληψη των 10 ανθρώπων στο Δήμο αφορά μόνο το Δήμο ή και τα νομικά πρόσωπα. Η συλλήση έχει να κάνει σχέση μόνο για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα όμως έχουν την ίδια δυνατότητα και από ό,τι ξέρω έχουν ληφθεί αποφάσεις για πρόσληψη ξεχωριστά. Πρόσθετο προσωπικό για τα νομικά πρόσωπα. Αυτό θα έρθει στο Συμβούλιο για Επικύρωση, Πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω ποιο. Δεν απαιτεί. Α, για τα νομικά πρόσωπα που λέτε. Όχι, δεν απαιτεί. Όχι, όχι, δεν απαιτεί. Μάλιστα. Ούτε ενημέρωση θα μας κάνει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχει άλλη ερώτηση. Ναι, κύριε Κοκοτήρη. Οι 10 θέσεις είναι μόνο για το Δήμο, δεν παίρνουν τα νομικά, δεν πάνε πλάς τα νομικά, έτσι δεν είναι το πρόβλημα. Τα νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα πήραν ξεχωριστές αποφάσεις για επιπλέον προσωπικό. Πόσο? Ένα άτομο το Παοδί και 3 άτομα το Καφαδίλη. Αυτό λέω. Και αυτά αύριο πρέπει να προσαρμόσουμε στην πολιτεία. Αλλά είναι 14. Οι θέσεις λοιπόν αφορούν αυτόν καθεαυτόν τον Δήμο και η εγκύκλειος αναφέρεται σε ειδικότητες μόνο ΠΕ και ΤΑΦΕ, στις οποίες οι ειδικότητες, οι κενές οργανικές θέσεις με βάση τον οργανισμό αριθμούν 12. Και από τις 12, επειδή πάλι υπάρχει περιορισμός από την εγκύκλειο για κάλυψη μέχρι 10 θέσεις, γίνεται η εισήγηση για αυτές τις 10 συγκεκριμένα ειδικότητες. Ναι. Ναι, κύριε Λίπα. Ναι, τα νομικά πρόσωπα, πόσα άτομα μπορούσαν να ζητήσουν να προσληφθούν, 10 το καθένα, ας πούμε. Και γιατί εδώ έχουν μπερδευτεί. Εγώ πίστευα ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν μόνο για τον Δήμο.
Αν και τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να ζητήσουν από 10 το καθένα, θα πρέπει να είναι. Κάποιος μας θα εξηγήσει αυτά. Νομίζω ότι με αυτό που είπα πριν έπρεπε να γίνει κατανοητό σε τι αναφερόμαστε σήμερα. Ναι. Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο όμως για να το διευκρινίσει. Δεν διαφωνώ. Ναι. Κατανοητό έγινε σε τι αναφερόμαστε. Αλλά για τα νομικά πρόσωπα, αν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν 10, γιατί ζητάνε ένα. Ή αν μπορούν από το οργανόγραμμά τους να ζητήσουν περισσότερα από ένα, γιατί ζητάνε μόνο ένα. Ωραία. Κύριε Γενικέ. Είπα και πριν ότι πρέπει να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Κάθε νομική οντότητα έχει δυνατότητα μέχρι 10 άτομα. Άρα και τα νομικά πρόσωπα το καθένα μέχρι 10 άτομα. Αρκεί να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και η οικονομική δυνατότητα να καλύψει την ουσιοδοσία. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο κριτήρια πήραν τις συγκεκριμένες αποφάσεις τα νομικά πρόσωπα. Ευχαριστώ κύριε Γενικέ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από συνάδελφο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Φουρής. Καλησπέρα. Και αφού ανοίξαμε την κουβέντα για τα νομικά, ποια προϋπόθεση δεν υπάρχει στις νομικά πρόσωπα? Τα λεφτά. Τα λεφτά. Τα νομική. Α, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Φουρή. Άλλος συνάδελφος ερώτηση. Η πρόεδρος του Σωματείου θέλει να ρωτήσει κάτι. Όχι, στη συνέχεια. Ξεκινά να τοποθετήσεις. Μήπως αν ξεκινήσει το σωματείο, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αν θέλετε κι εσείς. Δεν έχω κι εγώ καμία αντίρρηση. Κυρία Καραγιά, ξεκινάμε με τοποθετήσεις τώρα. Yeah. Ωραία. Κυρία Καραγιάννη, το πάρετε τη θέση σας παρακαλώ. Καλησπέρα. Καταρχήν, σαν σωματείο, θεωρούμε ότι παρόλο που υπάρχει μια τυπική εγκύκλωση από το Υπουργείο, η ιστορία και η διαδικασία ενός, και η απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη προσωπικού δεν πρέπει να είναι τυπική. Και άσχετα αν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτήν την εγκύκλιο, νομίζουμε ότι ένα Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει, πέρα από το αν θα προτείνει κάποιες θέσεις γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, να ζητήσει, να καταγγείλει και να πάει και παρακάτω. Με βάση αυτά που ανέφερα πριν από λίγο, εγγράφωση η πρότασή μας, όχι η πρότασή μας, η τοποθέτησή μας είναι η εξής. Θέλοντας να δώσουμε μια εικόνα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών προσώπων λόγω της έλλειψης προσωπικού, η οποία είναι τραγική και είναι αποτέλεσμα και συνέχεια της πολιτικής των μη προσλήψεων της μείωσης του μισθολογικού κόστους που διαχρονικά ακολούθησαν οι κυβερνήσεις και οι ερετοί στους Δήμους, εντάχθηκε με την απαγόρευση που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στους Δήμους και συνεχίζεται και σήμερα από τη σημερινή κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα είναι μια σημερινή υπηρεσία του Δήμου και των νομικών προσώπων με επιχείρημα την έλλειψη προσωπικού να εγχωρούνται σε ΜΚΟ, μικροεμβολιάκους, να συρρυκνώνονται και να υποβαθμίζονται υπηρεσίες και υπουργείες του Δήμου. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει, είτε μόνιμοι είτε συμβασιούχοι, είναι έντονα αντιμέτωποι με την υπερεντατικοποίηση, την επιβολή του υποχρεωτικού εξαήμερου, όπως η δημοτική συγκοινωνία και την καθαριότητα, τη μη χορήγηση πολλές φορές κανονικών αδειών, με συνέπεια να βρίσκονται συχνά μπροστά στο κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων, να αντιμετωπίζονται την επιβάθμιση των επαγγελματικών ασθενειών κτλ. Λόγω της έλλειψης προσωπικού στις υπηρεσίες, την καθαριότητα τα προγράμματα έχουν λιγοστέψει και εδώ και ένα χρόνο από 10 έχουν γίνει 9. Τα πλυντήρια για το πλήσιμο των κάδων έχουν κοπεί. Στο συνεργείο αυτοκινήτων, οι μηχανικοί που επισκευάζουν πάνω από 100 υπηρεσιακά αυτοκίνητα κάνουν υπεράθμιες προσπάθειες. Ακόμη χειρότερα στο τεχνικό συνεργείο, όπου κάποιες ειδικότητες δεν υπάρχουν καν, όπως ο σιδεράς, ενώ έχει από μία ξυλουργός, ένα σιδεραυλικός, έτοιμος για σύνταξη, τρεις οικοδόμοι και τέσσερις μπουργιατζίδες, οι δύο ένα γράμμα πριν από τη σύνταξη. Μάλλον ένας έχει φύγει ήδη. Η ίδια τραγική κατάσταση και στο πράσινο με τους 12 δευροκυπουρούς και τους 12 εργάτες μας προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τις πλατείες, τα πάρκα, τους νησίδες, τα κλαδέματα, τα ερήματα δημοτών, τα δημόσια και ιδιωτικά οικόπεδα. Στους παιδικούς σταθμούς το παιδαγωγικό προσωπικό είναι οριακό, μιας και με ανάσα δίνουν οι 12 εργαζόμενες που έπρεπε να αναορίσουν χρόνο με δικαστικές αποφάσεις και οι εργαζόμενες από το ΕΣΠΑ, ενώ φρέμα γύρω σε κάποιους παιδικούς σταθμούς που κάνουν λιγοστές καθαρίστριες, αδυνατίζοντας και την καθαριότητα και τις αντοχές τους. Στο ΠΑΟΒΕΛ ήδη η καθαριότητα των πεδίων και των αθλητικών κέντρων είναι σε εταιρεία, για άλλη μια φορά λόγω έλλειψης προσωπικού και διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού με φύλακες που είναι ανύπαρκτοι για χρόνια. Στο νεκροταφείο οι συνάδελφοι για χρόνια έχουν παρατηρηθεί ανεποχρεωτικά του ρεπό.
Την ίδια ώρα έχουμε 59 εργαζόμενους στο Δήμο, 55 εργαζόμενους στο Δήμο και 12 ασφαιρικούς σταθμούς. Η πρόσληψή τους είχε παγώσει το 2009, παρόλο που αφορούν κρίσιμους τομείς των υπηρεσιών του Δήμου. Οι εργαζόμενοι στο βοήθεια στο σπίτι και οι καθαρίστες σχολείων επί χρόνια είναι όμοιροι των πολιτικών που το στέλνουν στις βασίλειες τους. Η εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ΣΟΤΑ από του και δεύτερου βαθμού για το έτος 2016, που στάθηκε στους Δήμους, αναγνωρίζει έστω και υποχρεωτικά δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις υπηρεσίες των Δήμων λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό. Παρόλα αυτά, η Δημοτική Αρχή, με βάση από ό,τι φαίνεται και με την εισήγηση, δεν γίνεται καμία ανοίξη για την κατάσταση στο Δήμο μας με το σχεδιασμό που προτείνεται βάζει πλάτη στις κυβερνητικές κατευθύνσεις και προχωρεί παραπέρα ζητώντας προσλήψεις κάτω από το όριο που θέτει το αρμόδιο Υπουργείο και εννοούμε για τα νομικά πρόσωπα. Γιατί υπάρχουν κοινές οργανικές θέσεις. Χρησιμοποιεί και αποδέχεται το ίδιο επιχείρημα της κυβέρνησης τη λεγόμενη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Την ώρα που μιλάμε για νοικοκύρεμα του Δήμου, από τη μία, και ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια της προσλήψης προσωπικού, χρηματοδοτούν και εκχωρεί αιμοδιώτες και υποδομές σε ΜΚΟ. Χρησιμοποιεί κάθε μορφή ελαστικής εργασιακής σχέσης όπως πεντάνε και τις συμβάσεις με αντίτιμο για γυμναστές και μουσικούς. Διευρύνει την ανταπόδοση σε κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες. Δεν συμφωνούμε ούτε με τον τρόπο που εισάγει η Δημοτική Αρχή το θέμα του σχεδιασμού και την ιεράρχηση στα πλαίσια αυτά. Σαν σωματείο ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποστείλει στην κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο το σύνολο των αναγκών σε μόνιμο προσωπικό και να ζητήσει να δρομολογηθεί η μονιμοποίηση των εργαζόμενων που για χρόνια παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Δήμο, όπως οι εργαζόμενοι της καθαριότητας, οι καθαρίστες των σχολείων και οι εργαζόμενοι στο βοήθεια στο σπίτι. Να απαιτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσληψη άμεσα όλων των εργαζόμενων που ήδη από το 2009 έχουν περάσει μέσω ΑΣΕΠ και που είναι παραπάνω από αναγκαία για τις υπηρεσίες του Δήμου. Να απαιτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει τώρα η απαγόρευση των προσλήψεων για τις κατηγορίες ΙΕ και ΔΕ, οι οποίες είναι από τις πλέον ευρωπαϊκές για τις υπηρεσίες των Δήμων. Τέλος, να διαμορφωθεί νέος οργανισμός με βάση τις αναγκαίες θέσεις και τις ελέγχους των υπηρεσιών σε μόνιμο προσωπικό μετά το κούρεμα που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, παρόλο που είναι αδημοκρατία και συντηρήσει στη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή είναι η θέση του Σωματείου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ την πρόεδρο του Σωματείου, την κυρία Καραγιαννίδου. Ο κύριος Κοκοτήνης έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Ναι, κύριε Αδαμό, παρακαλώ. Σχετικά με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που έχουμε σε εκκρεμότητα την πρόσληψη του προσωπικού. Έχετε να ενημερώσετε κάτι το σώμα για αυτό, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους και αν με την εγκύκλωση αυτή που έχουμε μπορούσαμε αυτούς τους 10 να είναι αυτοί οι 10 οι οποίοι έχουν περάσει. Ωραία. Η ερώτηση σας είναι με δύο σκέλη, κύριε Γενικέ. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα, κύριε Αναγνώστου, η εγκύκλειος είναι περιοριστική, δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις ήδη δεσμευμένες θέσεις. Τελευταία όμως πολιτεία μας ζήτησε τις ανάγκες, μάλλον την κατάταξη των 55 που έχουμε σε ΦΕΚ, με σειρά προτεραιότητας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σχεδιασμός της, αν θα στείλει κάποιους από αυτούς. Θεωρούμε δεσμευμένες αυτές τις θέσεις, ενώ δεν έχουμε προσωπικό. Ναι, αυτό είναι η κατεύθυνση της πολιτείας. Δεν είναι. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούσαμε από αυτούς τους 55 κάτι να κάνουμε σε αυτή τη φράση. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κοκοτήνη. Αυτό το τελευταίο θα ξεκινήσω, ίσως και να μην συμφέρει να πάρουν από αυτούς. Γιατί αυτή η πολιτεία κάποια στιγμή θα τους πάρει, είναι τους ισοπαίγεις, έτσι δεν είναι. Το επενδύο με την ελπίζω να μην έπρεπε να συμπεριληφθούν δηλαδή στους 59. Από το 9 είναι 16. Απλώς έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια υπόσχεση, δεν ξέρω αν είναι εγγυημένο ή δεν είναι, πάντως κάτι πρέπει να προσληφθούν γιατί είχε αναγνωριστεί αυτό που πρέπει να προσληφθούν. Τώρα, για να τοποθετηθούμε επί της ουσίας, σίγουρα οι προσλήψεις στο μήνυμα προσωπικό νομίζω ότι οποιοδήποτε δημοτική αρχή πρέπει να τις θέλει, γιατί νομίζω ότι είναι σαφώς πιο παραγωγική η λειτουργία ενός Δήμου όταν έχει μόνιμο προσωπικό εξειδικευμένο και όλα αυτά τα πράγματα που λέμε. Τώρα, το πώς φτάσαμε εδώ, με αυτές τις περικοπές,
και σαν συνέπεια είχαν τις αναστικές ίδιες εργασίες, τις Λουκίου και εγώ, φαίνονται συμβασιούχους και αυτό το ξέρουμε. Και αυτό το γνωρίζουμε. Δεν θα κάτσουμε γιατί έχουμε τοποθετηθεί και στον οργανισμό που είχαμε συζητήσει, σαν παράταξη, όπως και οι υπόλοιπες παρατάξεις. Από εκεί και πέρα, εμείς συμφωνήσαμε στις προσλήψεις αυτές, που είναι υποχρεωτικές, η έψιλον και τα φέψιλον, σίγουρα είναι χρήσιμες στην κοινωνική υπηρεσία τουλάχιστον που ξέρω και σε κάποιους άλλους τομείς, σίγουρα είναι. Όμως, το πρόβλημα αυτό που έφερε και το σωματείο έχει λογική, δηλαδή και στην καθαριότητα και στο πράσινο και στο συνεργείο και σε διάφορες άλλες θέσεις και στους υποσταθμούς. Το πρόβλημα αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο υπάρχει και νομίζω ότι το να διεκδικήσεις απλώς προσλήψεις δεν φτάνει. Με ποια έννοια, το θέμα είναι να εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, να μην ζητήσω τώρα 100 ανθρώπους από τους λαμβάνοντες. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να διεκδικηθεί και νομίζω και προτείνω ότι στο τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από αυτό, μπορούμε να βγάλουμε και ένα ψήφισμα ότι έτσι σε σχέση πάντα και με τη χρηματοδότηση, με μεγαλύτερη χρηματοδότηση, για να γίνει μια επιμέρουσα ανάκτηση τουλάχιστον των απολειών τη παραμένη πενταετία που έδειξε του Δήμου και τις υπηρεσίες σε έναν τεράστιο βαθμό και συνεχίζει ακόμα το πρόβλημα να υφίσταται. Άρα λοιπόν, δεν θα πούμε στην λογική αν έπρεπε να αντιθέσει την ελληνική υπηρεσία ένα στο περιβάλλον ένα σε αυτό. Σίγουρα αυτές οι θέσεις φαντάζομαι χρειάζονται και είναι ευθύνη της διοίκησης που γνωρίζει, ας το πούμε, έτσι τις συνήθειες και τις θέσεις εργασίας που έβαλε κάποιες προτεραιότητες που δεν θέλουμε να πούμε σε αυτό το πώς το λέμε, σε αυτή τη διοίκηση. Από εκεί και πέρα, σαφώς πρέπει να προσληφθούν αφού είναι υποχρεωτικό και δεν υπάρχει και θέμα προθεσμία. Νομίζω αύριο είναι τελευταία μέρα. Καλά, θυμάμαι. Νομίζω αύριο. Έτσι ακριβώς. Ναι, αυτό ισχύει. Θα το ψηφίσουμε βέβαια, εννοείται. Όμως από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πρέπει σαν δημοτικό συμβούλιο να κάνουμε ένα ψήφισμα ότι απαιτούνται πολύ περισσότερες προσλήψεις και βεβαίως για να γίνουν και οι προσλήψεις για να φύγουν από τις αναστικές σχέσεις όσο μπορούμε πιο γρήγορα και τα υπόλοιπα. Να δίνουν τις δουλειές έξω ή σε οποιαδήποτε ή να έχουν καθαρίσει με αντίκτυπο, όταν είναι με αντίκτυπο και χίλιες άλλες σχέσεις εργασίας που δεν είναι παραδεκτές, νομίζω από κανέναν μας, καλό θα είναι να βγάλουμε και ένα ψήφισμα που να ζητάνε προσλήψεις μεν, αλλά και μια χρηματοδότηση των Δήμων. Έτσι. Με την αντίστοιχη χρηματοδότηση, δηλαδή. Βέβαια, πάντα. Ειδικά μόνο προσωπικό. Νομίζω αυτό δεν πρέπει να είναι στη συνείδησή μας, να μην το αφήνουμε, να μην μας γίνει δηλαδή μια κανονικότητα. Να μην μας γίνει μια συνείδηση. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κοντίνη. Ο κύριος Σαμανός έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, για την πρόσληψη του προσωπικού δεν νομίζω ότι θα μπόρεσε να διαφανίσει ένα συνάδελφο. Με την αποστελέχωση η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στους Δήμους, το μόνιμο προσωπικό είναι απολύτως άγνωστο. Για την ιεράρχηση των προσλήψεων, η ευθύνη είναι δική σας. Δεν έχουμε λόγους να αντιπαραθεθούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αφού επιλέξατε, γνωρίζετε καλύτερα τις ανάγκες του Δήμου, εσείς που ασκείτε τη διοίκηση. Κατά συνέπεια, δεν απαντήσατε να το ψηφίσω το θέμα. Θέλω όμως να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με την ερώτηση που σας έκανα προηγουμένως για τα νομικά πρόσωπα. Εφόσον η δυνατότητα που είχαμε να πάρουμε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και για τα νομικά πρόσωπα, βεβαίως οι οικονομικές κυρίες είναι πάρα πολύ δύσκολες, αλλά θα έπρεπε να το δείτε με περισσότερο πιστεύω έτσι να σκύψετε περισσότερα πάνω στο πρόβλημα. Γιατί και τα νομικά πρόσωπα έχουν αποδυναμωθεί τελείως. Ιδιαίτερα η βρεφονιδιακή σταθμή. Μήπως εκεί θα έπρεπε να γίνει κάποια θυσία με αύξηση χρηματοδότησης από το Δήμο στα νομικά πρόσωπα με αναμόρφωση του προϋπολογισμού για κάποια περισσότερα πρόσωπα. Το επισημαίνω αυτό κύριε Πρόεδρε και θεωρώ ότι είναι και από τη μεριά σας παράτερο αυτού του είδους τα σοβαρά θέματα που αφορούν τα νομικά πρόσωπα. Όλες οι παρατάξεις δεν έχουν προσώπους στα νομικά πρόσωπα. Μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη από τη μεριά σας. Τουλάχιστον οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα θα γνωρίσουν τι γίνεται. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, για το θέμα που έθεσε και ο κ. Κοντίνης προηγουμένως. Για το ψήφισμα δεν έχω καμία αντίρρηση και θα το ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Αναγνώστου. Όπως προείπα, οι δύο συνάδελφοι
της λαϊκής εισπύρωσης λόγω προσωπικών κολλημάτων τους δεν παρευρίσκονται σήμερα στην συνεδρίασή μας. Έχω την επιστολή που έχω λάβει, που έλαβα, την οποία θα τη διαβάσουμε για να ενσωματωθεί στα πρακτικά ως θέση της λαϊκής εισπύρωσης. Η θέση της λαϊκής εισπύρωσης για τον προγραμματισμό των προσλήψεων από κυβέρνηση και δημοτική αρχή. Ενώ και αυτή η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στη ΣΟΤΑ Α και Β βαθμού για το έτος 2016, που στάθηκε στους Δήμους, αναγνωρίζει έστω και υποθετικά τη δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις υπηρεσίες των Δήμων λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό, η Δημοτική Αρχή ούτε μίξε καν για τη δραματική κατάσταση που διαμορφώνεται στο Δήμο μας. Απέναντίας με το σχεδιασμό της ικανής της κυβερνητικής κατευθύνσης και προχωρεί παραπέρα, ελαχιστοποιώντας το σχεδιασμό προσλήψεων κάτω και από το δραματικά περιοριστικό όριο που θέτει το αρμόδιο Υπουργείο. Το επιχείρημα κατ' εξακολούθηση των κυβερνήσεων για τον περιορισμό και την απαγόρευση των προσλήψεων είναι η λεγόμενη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιείται και από τη Δημοτική Αρχή. Όμως όλοι πια γνωρίζουμε και έχουμε πείρα ότι ο στόχος είναι η μείωση του λεγόμενου εργασιακού κόστους, το χτύπημα του μεροκάματου και των δικαιωμάτων του εργαζομένου. Δεν θα του αφού λείπουν οι εκπρόσωποι της λαϊκής εισπύρωσης, δεν μπορούμε να αντιλογώ έτσι, τουλάχιστον λέει η ιδεολογία. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Θα ακούσουμε λοιπόν, θα γραφτούν, θα πρακτεί από τις λαϊκές εισπύρωσεις που είναι παρόμοιες, χαίρομαι με το σωματείο. Ναι. Όταν τα λέω, δεν μ' ακούει κανείς. Και δεν θα υπάρξει αντίλογος. Ποιος θα είναι ο αντίλογος, πείτε μου, σας παρακαλώ. Να πάρω εγώ τον δρόμο να κάνω κριτική στην λαϊκή εισπύρωση για αυτά που λέει ότι εμείς κερδοσκοπούμε με το εργασιακό κόστος. Φυσικά και δεν πάρω. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε, δεν θα έχουμε αντίλογο μετά από τη λαϊκή εισπύρωση. Γι' αυτό λέω, αν έχετε την καλοσύνη να μοιραστεί, και πολύ σωστά το κάνετε, να μοιραστεί η θέση της λαϊκής εισπύρωσης στους επικεφαλής, στο παρατάξιο, στους δημοτικούς συμβούλους. Και να μην είναι εκεί το πράγμα, να κατατεθεί στα πρακτικά. Γιατί αν έχω άνοιξη κουβέντα, θα πρέπει να υπάρχει συνάδελφο που θα πρέπει να πει αυτό στον αντίλογο. Καταλάβατε. Ωραία. Όταν είναι αρχικά από όπου συμβολογραφική. Ωραία. Δεν το κάνατε σωστά. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, εάν δεν υπάρχει αντίληψη. Βεβαίως, αυτό θα σας κοινοποιηθεί αύριο ούτως ή αλλιώς με email και με την ευκαιρία, έτσι για να είμαι και συνεπής και δίκαιος και με τον κύριο Σόφη. Και ο κύριος Σόφης έστειλε παρόμοια επιστολή, η οποία σε έναν βαθμό ασκεί περίπου την ίδια κριτική, πιο συνοπτικά, περισσότερο συνοπτικά και περισσότερο προσεγμένα και καταλήγει. Όμως τις συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν και με τους αρνητικούς σχετισμούς μέσα στην κοινωνία θα υπερψηφίσουμε τις προτινόμενες προσλήψεις σαν ένα ελάχιστο στοιχείο κάλυψης των αναγκών για τη λειτουργία του Δήμου. Λοιπόν, οπότε κλείνουμε με το θέμα των επιστολών και συνεχίζουμε την συνεδρία του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τις τοποθετήσεις των παρισταμένων συναδέλφων. Κύριε Κουρή, έχετε το λόγο. Προθέσουμε όμως που και ο κύριος Αναγνώστος. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποια παράταξη να έχει αντίδυση στην πρόσληψη προνομών προσωπικού. Ούτε φυσικά έχουμε και εμείς αντίδυση, όπως δεν έχουμε και αντίδυση και την έκδοση του ψηφίσματος. Καλά θα ήταν αν μπορούσαμε στα νομικά πρόσωπα και όσο μας το επιτρέπουν όμως, γιατί από ό,τι κατάλαβα, επιστημονικό προσωπικό παίρνουμε τώρα. Δηλαδή και τα νομικά πρόσωπα επιστημονικό προσωπικό θα παίρνανε, αν παίρνανε. Καλά θα ήταν να μπορούσαν και αν χρειαζόταν να μην κάνω σε επιστημονικό προσωπικό, καλά θα ήταν να μπορούσαμε να το πάρουμε. Χωρίς μεταφορά πόρων, δεν ξέρω, εσείς βέβαια τα ξέρετε καλύτερα πώς είναι τα οικονομικά του Δήμου, καλύτερα από εμάς. Θα συμφωνήσω και στην έκδοση του ψηφίσματος και καλά θα είναι και δηλαδή μας για να προχωρήσουμε στην έκδοση του ψηφίσματος. Ξέρετε βέβαια ότι συνήθως δεν έχουν αυτά πάνω στο καράκι των αφήστων. Αλλά εμείς την πολιτική μας βοήθεια όμως πρέπει να την εκφράσουμε με κάποιο τρόπο. Να ζητήσουμε δηλαδή από την πολιτεία να μας μεταφέρει πώς αν είναι δυνατόν για να μπορούμε ίσως στο μέλλον να κάνουμε αυτές τις προσλήψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Κουρή.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος, δημοτικός σύμβουλος της... Ο κύριος Δήμαρχος, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την αποκατάσταση της αλήθειας, τρεις παρατηρήσεις. Καταρχήν αυτό που ζητάμε είναι οι 10 με βάση στην Κύπριο. Έχουμε ήδη όμως προσλάβει, εκτός του προγραμματισμού, για τον Α ή Β λόγο, άλλους 39. Και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και άκουσα και με ιδιαίτερη προσοχή την πρόεδρο του Σωματείου, δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Είπε ότι μας ανακάσαν αυτοί, μας κάνανε εκείνοι. Αν δεν υπέγραφα εγώ, ούτε τις δικές αντιδικαστικές αποφάσεις θα παίρναμε τους 12 θέσεις στο νομικό πρόσωπο, γιατί πήραμε πλάς στο καφαντήν 12 θέσεις. Και αν δεν συμφωνούσαμε εμείς και δεν είχαμε τα λεφτά, δεν θα πέραμε άλλους 27 στην καθαριότητα, δηλαδή αυτούς που τους επεκτείναμε και τις συμβάσεις για ένα χρόνο ακόμα. Έχουμε λοιπόν, άκουσα με προσοχή, 39 θέσεις εργασίας για το 2016. Συν αυτούς που ζητάει, 49. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, που το θεωρούμε σημαντικό. Εμείς δεν είχαμε καμία αντίρρηση να πάρουμε και παραπάνω για τους 39. Είχαμε τη δυνατότητα την οικονομική και για τα νομικά πρόσωπα. Όμως όσοι γνωρίζουν το Δήμο, και οφείλατε κυρία Πρόεδρε να γνωρίζετε πώς λειτουργεί ο Δήμος, όταν έχουμε συγκεκριμένο προϋπολογισμό από τον Δεκέμβρη με συγκεκριμένη επιχορήγηση για τα νομικά πρόσωπα, δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε στα νομικά πρόσωπα για να κάνουμε προσλήψεις. Άρα λοιπόν, αυτό που κάναμε ήταν αυτό το οποίο ήταν εφικτό να γίνει στα πλαίσια του νόμου. Τις θέσεις των συμβασιούχων που μονιμοποιήθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, συν 27 στα ανταποδοτικά, 39, και βέβαια δυστυχώς ήρθε η εγκύκλωση τώρα και δεν μπορούμε τώρα να αλλάξουμε το ύψος της επιχορήγησης στα νομικά πρόσωπα. Απαγορεύεται ρητά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο τον επόμενο χρόνο. Αυτό λέει ο νόμος, αυτό λέει το Οικονομικό Παρατηρητήριο, αυτό λέει και η δυνατότητα που μας δίνει η έγκριση του προϋπολογισμού και του Δήμου και των νομικών προσώπων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και τέλος, και κάτι άλλο. Να σας ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τελεσίδη και δικαστική απόφαση για να πληρώσουμε 250.000 ευρώ στους φύλακες. Εξτρά από αυτά που πληρώνουμε για τη ΔΚΗ, εξτρά από αυτά που πληρώνουμε για την ΚΕΒΙΛ, εξτρά από αυτά που θα πληρώσουμε και θα πληρώσουμε, τι θα κάνουμε στο τέλος. Εκτός από τους εργαζόμενους που πληρώσαμε στην Ευώνυμος και για τα χρέη της Ευωνύμου, παρότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι, συν 250.000 ευρώ ήρθε απόφαση τώρα για τους φύλακες που ξαναεπανήλθαν δουλειά του. Και επειδή οι μόνιμοι δεν πιάνουν το πριν παραγωγικότητα, σαν θυμόνται οι παλιότεροι, το λεγόμενο πριν παραγωγικότητα των 171 ευρώ, ή το δικαστήριο εκδίκασε να πάρουν οι φύλακες και το πριν παραγωγικότητα των 171 ευρώ. Δηλαδή, εκτός από όλα αυτά, τους 39 συν 10 που είμαστε υποχρεωμένοι να προγραμματίσουμε, δηλαδή 49 γύρω στους 50 εργαζόμενους κλάδους, πρέπει να πληρώσουμε και 250.000 φύλακες. Και βέβαια τους τόπους, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν, που παίρνανε πάνω από 60.000 βέβαια και δεν τα δηλώνανε όπως λένε αυτοί, εμείς δεν είπαμε τίποτα τέτοιο, γιατί δεν παίρνανε ποτέ 60.000. Λοιπόν, ορίστε. Ονόματα. Τι ονόματα. Ο Υπουργός Εργασίας, δεν το είπε ο μόνος. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα κύριε αναγνώστη. Ότι ο προηγούμενος Υπουργός Εργασίας τα ίδια έκανε και χειρότερα. Τι θέλετε τώρα. Λοιπόν, δεν λέω αυτό. Άλλο λέω. Αυτοί λοιπόν πιέζουν τους εργαζόμενους, γιατί εμένα μας ενδιαφέρει ο Δήμος μας. Πιέζουν τους εργαζόμενους να τα απαιτήσουν και τα 250.000 ντούκου για να πάρουν και την προμηθειά τους. Λοιπόν, εμείς πρέπει κάπου να κρατήσουμε. 60% μειώσεις στις επιχορηγήσεις, 40% μειώσεις στις σχολικές επιτροπές, εδώ, εκεί, παντού. Μας έχουν πετσοκόψει. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε τους μισθούς, να πληρώσουμε 250.000 ώρες υπερορία κάθε χρόνο, να συντηρήσουμε ένα στόλο τεράστιο, ο οποίος τώρα και σωστά δουλεύει εργαζόμενοι, θέλει αυτοί που λένε βαριά συντήρηση που αυτό είναι χιλιάδες ευρώ, να ανανεώσουμε και το στόλο για να βρούμε χρήματα και ρευστότητα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και να σου πει και κάτι άλλο, καλό είναι να βγάλουμε ένα ψήφισμα. Εγώ, ό,τι και να κάνουμε, σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα. Γιατί είμαι πολύ ρεαλιστής. Η χώρα καταραίει αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Τεράστια. Έχουμε το μεταναστευτικό, δεν λύνουμε την αξιολόγηση.
Ποια κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα οποία τις λέμε εμείς, να πάρουμε άλλους 50, 100, 200. Από πού θα τους πάρουμε? Με τι λεφτά θα τους πάρουμε? Καλά λέει ο κύριος Κουρίς, λέει να πούμε να μας δώσουν τα λεφτά από πού. Το βασικό έσοδο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ο φόρος φυσικών και νομικών προσώπων. Ποιον νομικό προσώπο? Ποιες επιχειρήσεις? Ναι, παιδιά, να μιλήσουμε λίγο ρεαλιστικά εδώ. Ας αφήσουμε τις αντιπολιτεύσεις και τις συγκυβερνήσεις. Ποιες επιχειρήσεις? Κάτι να βγουν στην πόλη να δείτε. Σε όλη την Ελλάδα, αφού τα ξέρετε ότι καταραίουν. Και ποια φυσικά πρόσωπα? Που το 55 με 60% των εσόδων από τα φυσικά πρόσωπα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Αυτή είναι. Τι να τους πάρει, τι να πάρουν. Άρα καταραίουν με τα έσοδα αυτή τη στιγμή, το 20% του φόρου θα καταραίει και αυτό. Ή από πού να το πάρουμε, το ΦΠΑ, ή από τα τέλη κυκλοφορία των αυτοκινήτων που κάθε μέρα δεχόμαστε 55 τηλέφωνα. Σας παρακαλούμε πολύ, κρύφτε μας τα αυτοκίνητα, μας τα πάρουμε. Γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε τα τέλη. Να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές σε αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν θα το κάνω, να το κάνω το ψήφισμα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Το αντίθετο πρέπει να πούμε, αν είμαστε λίγο έτσι, να πούμε ότι να μπορέσουμε γρήγορα να προχωρήσουμε, να κλείσει η αξιολόγηση και να κλείσει η χώρα, να κλείσει σιγά σιγά στην αγορά, να πάρει κεφάλαια στον δρόμο της ανάπτυξης, να γίνει επενδύσεις. Από πού άλλο να πάρει? Δεν έχει από πού άλλο να πάρει, ούτε αυτή η κυβέρνηση, ούτε και η αυριανή που θα γίνει. Ή να είμαστε ρεαλιστές εδώ πέρα. Κλείνω. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Έτσι, γιατί είχαμε πει ότι ένα τέτοιο θέμα θα το ψηφίζαμε όλοι και θα το στηρίζαμε και τελευταία στιγμή σας φέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο, σας ευχαριστώ που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια παρά τις διαφοροποιημένες θέσεις που μπορεί να έχουν. Και τρίτον, είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτή την εξήγηση, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. 39 καινούργιες προσλήψεις, συν 10 τώρα 49 και συν ένα καπέλο εκτός από τα 250 χιλιάρια. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, θέλω να το γνωρίζει το σώμα και να γραφτεί στα πρακτικά και κανέναν άλλο λόγο. Γιατί είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν κρατιέται άλλο καμιά ο Δήμος ζωντανός, άμα δεν πάρουμε τέτοια μέτρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Δήμαρχε, για την παρέμβαση και για τις διευκρινήσεις. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να πάρει το λόγο? Λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα, μάλλον συγγνώμη, εγκρίνεται με βάση και τα κείμενα που έχουμε κατά πλειοψηφία η εισήγηση. Όχι. Δεν... Άρα επί των παρόντων, σωστό. Άρα πάει ομόφωνα. Ευχαριστώ κύριε Κουρή για την επισήμανση. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ετοιμάσου, ναι. Λοιπόν, και να υπενθυμίσω ότι έχουμε την επόμενη Πέμπτη πάλι τακτική συνεδρία του Δημοτικού μας Συμβουλίου, την ημερήσια διάταξη του οποίου θα τη λάβετε αύριο στα email σας. Ευχαριστώ πολύ, καλή. Thank you.